Έχω μια πορεία. Ναι, τι πιστεύετε ότι είναι πιο σωστό, μια μητέρα η οποία τα πρώτα τρία χρόνια μένει σπίτι, μεγαλώνει το παιδί και μετά πάει να δουλέψει, ή μια μητέρα η οποία δουλεύει μετά από ένα χρονικό διάστημα? Όχι, και άμα έχει την επιλογή. Αν έχει την επιλογή, το λέω γιατί έχουμε κάνει πολλά βίντεο. Μια γυναίκα που δουλεύει κανονικά, που αγαπάει τη δουλειά της και μπορεί να δουλέψει και μπορεί να φέρει, να προσφέρει και χρήματα, να προσφέρει μετά ισορροπία στο μέσα της και να είναι και μητέρα. Δεν υπάρχει καριέρα ή μωρό. Το λέω για το παιδί. Δεν το λέω για τη μητέρα. Υπάρχει ένα βιβλίο που λέει σεξ, γάμος ή καριέρα. Όχι. Όλα παιδιά. Δηλαδή προς Θεού είμαστε πολύ συλλεκτικές, πολύ εργαλεία. Άστα να μιλήσει κανένα άλλο. Το λέω για το παιδί επειδή. Επειδή βλέπουμε διάφορα βίντεο και πραγματικά το έχω μια πορεία. Επειδή λέμε ότι είναι καλό να είναι η μητέρα σπίτι, αλλά απ' την άλλη βλέπω και άλλα βίντεο τα οποία λένε ότι πρέπει να είναι, αλλά να αποστασιοποιείται και λίγο. Τώρα αυτά είναι σχολές και σχολές. Ρωτάω ποια είναι η δική σας άποψη που έχετε μεγαλώσει, παιδιά. Εγώ πάντως τη μαμά μου την απόλαυσα σαν παιδάκι. Ήταν συνέχεια μαζί μου. Και εγώ συνέχεια μαζί της. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό είναι ολόσωστο ή όχι, αλλά εγώ ήμουν και μια ειδική περίπτωση. Μου έλειπε ο παπάς μου. Αλλά θέλω να πω ότι τα παιδιά δεν χορταίνουν μάνα. Αυτό να το ξέρετε. Τα παιδιά δεν χορταίνουν τη μαμά τους. Όσο και να την έχουν, τη θέλουν κι άλλο. Μιλάω για τα μικρά παιδάκια. Τα παιδιά όταν μεγαλώνουν σιγά-σιγά, επειδή και αυτά αρχίζουν να έχουν τα δικά τους, την δικιά τους καθημερινότητα, τα σχολεία, τους φίλους, τα σχολεία, τα πράγματα τα οποία τους αρέσουν, τα αθλητικά τους, τις αθλητικές δραστηριότητες. Εντάξει, σιγά-σιγά και αυτά γεμίζουν το χρόνο τους και με άλλα. Αλλά η μαμά τους για το ξεκίνημα της ζωής τους είναι υπερβολικά σημαντικό. Εγώ θεωρώ. Εγώ είμαι μια εργαζόμενη μητέρα. Δεν έχω κάτσει μία μέρα, ούτε μία. Μπήκες γρήγορα μετά στη δουλειά. Δεν κάθισες. Πολύ. Εγώ καθόμουν ένα μήνα από τη μέρα που γεννούσα. Ένα μήνα. Αλλά θεωρώ ότι σαν να μην έχω κάτσει ποτέ στη ζωή μου, γιατί δουλεύω ασταμάτητα όλα αυτά τα χρόνια, σε αντίθεση με τη μητέρα μου που ήταν με μένα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι τη μαμά μου τη χάρηκα και θεωρώ ότι τα παιδιά, άσχετα με αυτά που πολύ ωραία και σωστά λέμε, και εγώ είμαι εργαζόμενη και θέλω να δουλεύω. Και μ' αρέσει αυτό που κάνω και μ' αρέσει και αυτό που μπορώ και τους προσφέρω. Αλλά πιστεύω ότι ειδικά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, το παιδί, όπου και να είναι, ακόμα και αν δεν μιλάει, γύρω του ψάχνει την άβρα της μαμάς του. Αυτό έχω να πω. Απλώς αυτό που έλεγες όσον αφορά τη δουλειά και το πόσο αναγκαία είναι, γιατί δεν το κάνουμε από πολυτέλεια πια, ουσιαστικά ειδικά σε αυτές τις εποχές της Ελλάδος. Όλα τελικά είναι θέμα διαχείρισης. Δηλαδή, μια μαμά που χρειάζεται να δουλέψει, πρέπει απλώς ούτε να έχει το ενοχικό σύνδρομο, τι κάνω στο παιδί μου και λείπω τόσες ώρες, αλλά ούτε πια να φτάσει και στο άλλο άκρο και να ταχύει όλα στον αυτόματο. Χρειάζεται μια ισορροπία και χρειάζεται αυτό που λες, σύνδεση. Μπορεί να είναι λίγα λεπτά. Να μην είμαστε μόνο διεκπεραιωτικές. Διεκπεραιωτικοί ως γονείς γενικότερα. Δηλαδή, να μην πάμε σπίτι, να κατευθείαν να του βάλουμε κάτι να φάει, να το πάμε για μπάνιο, να το βάλουμε για ύπνο και εντάξει, κάναμε τις υποχρεώσεις μας. Χρειάζεται μια σύνδεση αυτό. Να πεις λίγα λεπτά, έστω μια κουβεντούλα. Αυτό το παιδί θα το εκτιμήσει. Πάντως το σωστό ή το λάθος θα το δούμε όλοι μετά από 20-30 χρόνια. Καλά και δεν θα καταλάβουμε. Θα τα πούμε τότε. Καλά και δεν θα καταλάβουμε και τι έφτιαξε. Ποτέ δεν είναι πολύ παραγωγικό το ζήτημα. Ακριβώς. Με συγχωρείτε, αλλά επειδή είμαστε σε θέμα παιδιών και επειδή το θέμα σήμερα της Άννας Μαρίας είναι...